Κύριε Υπουργέ, οι εξελίξεις που υπήρχαν από την ερώτηση ως σήμερα επιβεβαίωσαν όσα αναφέρονται σε αυτή για την εγωδοτική αυθαιρεσία της επιχείρησης Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Πίνδος και την εκδικητική καταχρηστική πρακτική απέναντι σε όποιον αγωνίζεται. Επιτρέψτε μου να ακουστεί όμως η ερώτηση και στη δευτερολογία μου, αφού σας ακούσω, θα αναφερθώ στις εξελίξεις. Είναι γνωστό ότι στις 30 Δεκεμβρίου ανακοινώθηκαν στον αγροτικό Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Ιωαννίνων Πίνδος οι απολύσεις 4 εργατών ανάμεσά τους και απεργού της απεργίας της 26ης Νοεμβρίου. Γνωρίζουμε ότι η Πίνδος χρηματοδοτείται από το Δημόσιο μέσω ανατασιακού νόμου, στηρίζεται μέσω συμβάσεων με το Δημόσιο. Συγκεκριμένα την ίδια μέρα των απολύσεων, η εταιρεία λάμβανε την τελευταία δόση ύψους 600.000 ευρώ σχεδόν από το λεγόμενο ανατασιακό νόμο για ακόμα μια επένδυση συνολικής δαπάνης 3,43 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ σε φάση υλοποίησης βρίσκονται ακόμα ο εξυγχρονισμός ή η επέκταση του πτηνοσφαγείου προϋπολογισμού 8 εκατομμυρίων ευρώ, η μονάδα επεξεργασίας κρέατος και μονάδα αυξημένου προϋπολογισμού 3,5 εκατομμυρίων, η επέκταση του εργοστασίου ζωοτροφών προϋπολογισμού 3,5 εκατομμυρίων. Ταυτόχρονα η εταιρεία έχει ήδη λάβει έγκριση για προγράμματα χρηματοδότησης συνολικού ύψους 251.444 ευρώ μέσω ευρωπαϊκών πόρων. Τέλος, συμβάσεις γίνονται με το Δήμο Ιωαννίνων, το Στρατό και δεκάδες άλλους φορείς του Δημοσίου. Η εταιρεία είναι γνωστό ότι έκλεισε το 19 με κύκλο εργασιών 270,11 εκατομμύρια ευρώ έναντι 250 εκατομμυρίων το 2018 και 219,89 το 2017. Επειδή πράγματι η ερώτηση είναι μεγάλη, ήταν για να απαντηθεί, θα πάω στο διατάφτα. Η ίδια η επιχείρηση στα μέσα του Οκτώβρη είχε περισσότερα από 50 κρούσματα COVID, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή των εργατών και των οικογενειών τους. Αρνήθηκε βέβαια να πάρει μέτρα τέτοια τα οποία η Υγειονομική Επιτροπή ή τα πρωτόκολλα επιτάσσουν. Με ευθύνη της του ΕΟΔΗ, της Περιφέρειας Υπήρου και του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας δεν έγιναν έγκαιρα η απαραίτητη έλεγχη. Δεν λήφθηκαν ποτέ τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Έγιναν εστία διασπορά σε όλο τον νομό. Με την απόλυση απεργού, η εταιρεία επιχειρεί να απαγορεύσει τη συγκαλιστή δράση. Δεν δίστασε μάλιστα να ζητήσει συνδρομή της αστυνομίας για να διακόψει την παρέμβαση του Προέδρου και μελών της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων το βράδυ της 1η-1η του 2021, ενώ απαγόρευσε την είσοδο του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου στις 8η-1η. Σύμφωνα με τον Διευθυντή της Πίνδος, μέσα στο 2020 έγιναν πάνω από 60 απολύσεις και προτίθεται να κάνει κι άλλες προκειμένου να αυξήσει τους εργολαβικούς εργάτες, δίνοντας μεγαλύτερο κομμάτι της παραγωγής σε εργολάβους, παρά το γεγονός ότι η νομοθεσία προβλέπει την εργολαβία μόνο σε έκτακτες ή εποχιακές ανάγκες. Ρωτάμε λοιπόν, δεδομένες της κρατικής ενίσχυσης, τα μέτρα παρακαλώ, συνάδελφε, που προτίθεται να λάβουν για την ανάκληση των καταχρηστικών απολύσεων, τι μέτρα προτίθεται να λάβετε για την ελάχιστη προστασία των εργατών? Κατανοούμε ότι η εργατική διαφορά είναι η λεγόμενη θεσμική λειτουργία για διερεύνηση του όποιου θέματος και την ανίχνευση λύσης, αλλά πιστεύω ότι δεν αρκεί η απάντηση του Υπουργείου στη βάση αυτού του πλαισίου παρέμβασης που κινείται σε συγκεκριμένα όρια με συγκεκριμένες λίγες αρμοδιότητες.